Πώς πάει? Προχωράει. Τελειώνω τώρα με τη μήνυση και θα πιάσω μετά τα ασφαλιστικά. Αυτό είπαμε ότι θα το κάνουμε μαζί, ρε Λουκά. Τρώω και έρχομαι από εκεί. Α, όχι, 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 όχι. Εσύ να μείνεις εκεί που είσαι με το Στέλιο. Ευκαιρία έψαχνες να σορτουκέψεις. Γιατί, θα το κάνεις μόνος σου? Δεν γίνεται, ρε Λουκά, θα ξημερώσετε. Έχω βρει το ρυθμό μου τώρα, τις 9. Σίγουρα. Σίγουρα λέμε. Ο Στέλιος καλά είναι? Μια χαρά. Το ξεπέρασε το σοκ? Αν κρίνω από τις ποσότητες που τρώει. Τα χαιρετίσματά μου δώσε. Έχεις τους αγωνιστικούς χαιρετισμούς του Νικόλα. Επίσης πες του. Ναι, να τις αφήσουμε τώρα τις αυρότητες γιατί έχουμε και δουλειά. Εντάξει, αλλά αν θέλεις κάτι θα με πάρεις, έτσι. Ό,τι ώρα και να είναι. Σε πάρω. Και εσύ με το Στέλιο μέσα. Μην έρχεστε τις βόλτες τώρα. Εδώ θα είμαστε. Α, μπράβο. Μη σου πω να μείνετε κλειδωμένοι ως τα βαθιά σας γεράματα. Γεια σου, Λουκά. Τα σέβη μου. Τι έπαθε, Στέλιος? Μεγάλη ιστορία, λίγος χρόνος. Τρέχουμε τώρα. Πρέπει να προλάβουμε να τα έχουμε έτοιμα μέχρι το πρωί για να τα δώσει στο δικηγόρο σου η κατάθεση. Για να διάβασα το μέχρι εδώ, να δεις πως έχουμε ξεχάσει τίποτα. Ναι. Ναι. Να, ο κορτσάκι μου. Τι γίνεται? Έλα, Λουκά. Τώρα θα σε έπαιρνα κι εγώ. Πήρα κάποιες αποφάσεις και θέλω να συναντηθούμε από κοντά να τα πούμε. Μπορείς? Α, απόψε. Κλωμό. Με βλέπω να ξενυχτάμε τη δουλειά. Εντάξει. Αύριο? Θα περάσω το πρωί να πιω ένα καφέ πριν πάω στο γραφείο, εντάξει? Εντάξει, θα σε περιμένω. Και εμείς ακούω έτσι προβληματισμένη, κορίτσι μου. Ξέρω, έχεις ξεράσει να τα ακούς, αλλά εγώ είμαι εδώ. Εντάξει, ευχαριστώ. Άντε. Καληνύχτα, δαφνούλα. Θα τα πούμε το πρωί. Καληνύχτα. Συμβαίνει κάτι με τη Δάφνη? Όχι, τίποτα. Τρεξίματα με δουλειές. Ξέρεις τώρα, τράπεζες και τέτοια. Διαβάζεις ή τζάμπα τα έχω γράψει τόση ώρα? Ναι, το τέλειωσα. Μια χαρά είναι. Τι θα ήταν? Σου έφερα κάτι να φας. Λουκά, εσύ εδώ. Γεια σου, Εύα. Έφερα στον Νικόλα κάτι να φάει. Δεν ήξερα ότι θα είσαι κι εσύ εδώ. Περαστικός ήμουν εκεί, πάνω ανέβω να πω ένα γεια. Εντάξει, δεν χρειάζεται να μου εξηγήσεις. Κατάλαβα. Όχι, θέλω να το τονίσω όμως ότι ήμουν απλώς περαστικός. Εγώ πάλι δεν σε έχω δει καθόλου. Τελικά η παρέα της Φεγγαρόπετρας δεν έχει πεθάνει. Ίσως να είχα πεθάνει εγώ για λίγο. Η παρέα όμως είναι ακόμα ζωντανή. Καλή συνέχεια. Ξέρει. Μην ανησυχείς για την Εύα. Σας σίγουρος ότι ήταν η Εύα αυτή? Τι εννοείς? Ξέρω εγώ. Delivery μες τη νύχτα για τα μάτια σου μόνο. Και ακόμα δεν είδες τίποτα, αγόρι μου. Κάτι τους κάνεις εσύ, ε? Ποιο είναι το μυστικό σου? Έχεις βρει το εμβόλιο που αλλάζει τους παλιοχαρακτήρες? Λοιπόν, έλα να το τελειώσουμε αυτό, να κάνουμε και τα ασφαλιστικά μέτρα. Άντε. Αλλά θα επανέλθουμε, ε? Ενδιαφέρει το θέμα. Σου ξούτα. Οκ. Αυτά είναι. Τα παίρνεις, πηγαίνεις πρωί-πρωί, σε λίγες ώρες δηλαδή, στο δικηγόρο, να τα καταθέσει, για να πάρουμε ημερομηνία για τα ασφαλιστικά. Θα προλάβεις να κοιμηθείς εσύ καθόλου, ρε? Να σου πω τη μαύρη μου αλήθεια, τώρα θα προτιμούσα να φάω. Έλα, φάει από αυτά που έφερε η Εύα. Πα, στο μάχη μου είναι χάλια. Δεν πάω να χτυπήσουμε κανένα πατσά, λέω εγώ. Να πάμε για πατσά τέτοια ώρα. Τέτοια ώρα τρώει το πατσάς, μανούλα μου. Για τους ξενύχτηδες είναι. Ναι, για τους ξεκούρας τους ξενύχτηδες. Υπάρχει και τέτοιο είδος? Σε πιο νεαρές ηλικίες. Άρε, Νικόλα. Γέρασες, καημένε. Το τσαγάκι σου και ύπνο, Λουκά. Νιάτο. Άντε, μη μας τα βιαστείς πριν τελειώσει η υπόθεση. Να πεθάνω δεν μπορώ με σένα που έχω μπλέξει. Ρε φιλέ, σε ευχαριστώ πολύ πάντως. Είναι πολύ σημαντικό για μένα να ξέρω ότι σας έχω δίπλα μου. Απέναντί σου θα μας έχεις. Εικονικά τουλάχιστον. Μια σχιζοφρένεια όμως, τη χτυπάμε, όσο να πεις.
Κρίμα που δεν θα επικρατήσει το δίκαιο. Ποιος το λέει αυτό τώρα, ο δικηγόρος ή ο αντίδικος? Ο Λουκάς το λέει. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Καλώς τον και σ' άργησε. Τι έχουμε, μια αργία? Εσείς τι έχετε, νευρά? Γκάζια. Μην κάτσεις, μας θέλει ο μεγάλος. Τι λες, δεν έμαθε κιόλας για τη μήνυση? Δεν ξέρω, αλλά πρέπει να πάμε. Του είπα σε 5 λεπτά και έχουν περάσει 20. Με τα μυαλά στα κάγκελα είμαι. Ένα καφέ δεν έχω προλάβει να πιω. Α, εσένα. Εγώ έπιασα τη Δάφνη. Εκεί βολόδερνες. Λέγαμε τα δικά μας. Να ρωτήσω ποια δικά σας. Ελεύθερα. Αν και δεν νομίζω ότι θα σου αρέσει η απάντηση. Ακούω. Ναι, δεν το αφήνεις αυτό κάτω? Καφές είναι δύσκολες λεκές. Νομίζω δηλαδή δεν είναι. Άσε τον καφέ τώρα και λέγε. Αποφασίσαμε τελικά να παντρευτούμε. Πλάκα μου κάνεις. Μιλάω πολύ σοβαρά, κουμπαρούλα. Δηλαδή θα το κάνεις, θα... Πώς με είπες? Άλλα, και στα δικά σου. Λοιπόν, πάμε. Του είπες 5 λεπτά και έχουν περάσει 20. Έλα. Πάμε, παιδί μου.